τους συναδέλφους που παραχώρησαν τη θέση τους. Το νομοσχέδιο αυτό είναι νομοσχέδιο στήριξης των τραπεζών σε μια περίοδο που η ακρίβεια τσακίζει το λαϊκό εισόδημα και με την κυβέρνηση να ακονίσει τα μαχαίρια με νέα έξτρα φορολογιασία για το 2024 ύψους 6,2 δισεκατομμυρίων όπως προβλέπει ο νέος κρατικός προϋπολογισμός, 2,2 δις αύξηση εσόδων από ΦΠΑ και 1,7 δις επιπλέον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και οριστικό χτύπημα στους αυτοαπασχολούμενους μικρούς ελεύθερους επαγγελματίες με αυτό το κατάπτυστο φορολογικό νομοσχέδιο, με το εφεύρημα του τεκμαρτού εισοδήματος που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας νέος κεφαλικός φόρος. Το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο προβλέπει την επαναεισαγωγή του προγράμματος Ηρακλής για να αρθούν και τα όποια τελευταία εμπόδια έχουν απομείνει για την πλήρη απαλλαγή των τραπεζών από τα βαρύδια των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και αυτή είναι η ουσία του νομοσχεδίου. Γι' αυτό έχει και την έγκριση και την απόλυτη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Τραπεζών, της Τράπεζας της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δηλαδή όλων των αντιλαϊκών χρηματοπιστωτικών μηχανισμών του αστικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχέδιο Ηρακλής, το οποίο είχε καταψηφίσει το ΚΚΕ το 2019 και θα καταψηφίσει και σήμερα αυτό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, απάλλαξε τις τράπεζες από τα βαρύδια των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μέσα από τον Ηρακλή 1 και 2, το κράτος τους έδωσε ως κρατικές εγγυήσεις 18,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ζεστό κρατικό χρήμα, υδρότας του ελληνικού λαού μέσα από την υπερφορολόγησή του, για να τιτλοποιήσουν και να μεταβιβάσουν τα προβληματικά δάνεια σε επενδυτές, στα φαντ και τα άλλα κοράκια. Τώρα, με το Ηρακλής 3, δίνει η κυβέρνηση άλλο ένα δώρο στις τράπεζες, 2 δισεκατομμύρια κρατική εγγύηση για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία θα χρεωθούν και αυτά στο λαό, εάν εκπέσουν. Δηλαδή, αφορολόγητη χρηματοδότηση στο όνομα εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου των τραπεζών, για να εξασφαλιστεί η συνέχιση της κερδοφορίας των τραπεζών, αλλά και για να διευκολύνει τη μείωση των κόκκινων δανείων της Bank και της Παγκρίτιας ως προϋπόθεση για τη συγχώνευσή τους. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι προφανές ότι δεν ευνοούν τους μεν και τους δε, και τις τράπεζες και τα φαντ και τους δανειολήπτες. Ή θα είσαι με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και την απαλλαγή τους από τα χρέη, ή θα είσαι με τη σωτηρία των τραπεζών, και τα δύο δεν γίνεται. Και δεν πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες περί αυτού. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση εμφανίζει το νομοσχέδιο ως ρυθμίσεις για τη διαφάνεια και την προστασία των ευάλωτων, την ώρα που οι τραπεζικοί όμιλοι καταγράφουν επιπλέον κέρδη 3 δισεκατομμύρια το 9μηνο του 2023. Μόνο από την αύξηση των επιτοκίων τους τελευταίους 18 μήνες έχουν γίνει 96.000 πληστηριασμοί ακινήτων και περίπου 150.000 από το 2020. Ενώ προβλέπεται για τους επόμενους μήνες άλλοι 14 νέοι πληστηριασμοί ακινήτων και χιλιάδες από αυτούς αφορούν λαϊκές κατοικίες που δεν έχουν να πληρώσουν τις δόσεις των δανείων στις τράπεζες. Ο εξοντοτικός συνδυασμός φόρων, χρεών, πληστηριασμών και κατασχέσεων αποκαλύπτει το μέγεθος του εγκλήματος που διαπράττει η κυβέρνηση σε βάρος των λαϊκών οικοκυριών. Πληστηριασμοί και κατασχέσεις σφίγγουν σαν θηλιά στο λαιμό του λαού, ο οποίος σε συνθήκες μεγάλης ακρίβειας και μισθών στα τάρταρα προσπαθεί να επιβιώσει και ταυτόχρονα να ανταποκριθεί στους δυσβάσταχτους φόρους και τα χαράτσια. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμέσω πλησαφώς συμφωνεί με τον πυρήνα του Ηρακλή, όπως άλλωστε και το ΠΑΣΟΚ, δεν το κρύβουν, φάνηκε και κατά την συζήτηση του 2019, φαίνεται και από την σημερινή συζήτηση. Οι λαϊκές οικογένειες όμως συνεχίζουν να υποφέρουν. Πόσοι απελπισμένοι συμπολίτες μας δεν οδηγήθηκαν στην αυτοκτονία, πόσες οικογένειες δεν διαλύθηκαν, πόσοι δανειολήπτες δεν ζουν καθημερινά τον εξευτελισμό και τις απειλές δικηγορικών γραφείων. Ευθύνες έχουν όλοι,
όλες οι κυβερνήσεις, διαχρονικά, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, που όχι μόνο άφησαν τη λαϊκή κατοικία έρμεο στα κοράκια, αλλά με συνδυασμό αντιλαϊκών νόμων, όπως του ΠΑΣΟΚ το 2003, του ΣΥΡΙΖΑ 2015, 2016, 2017, το ιδιώνυμο για όσους αντιστέκονται στους πληστηριασμούς σπιτιών λαϊκών οικογενειών, της Νέας Δημοκρατίας το 2020 και του περιβόητου νόμου Κατσέλη, το πτωχευτικό κώδικα και την απαράδεκτη απόφαση του Αρείου Πάγου έλυσε τα χέρια τραπεζών και φαντ για να τρέξουν τους πληστηριασμούς χιλιάδων σπιτιών και επαγγελματικών στεγών λαϊκών οικογενειών. Κανένας νόμος, καμία ρύθμιση δεν χτύπησε ποτέ τους πραγματικούς μπαταχτσίδες, δηλαδή μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που είναι υπεύθυνοι για το μεγάλο όγκο κόκκινων δανείων και των χρεών προς το δημόσιο. Και δεν τους αγγίζει, διότι από κοινού με τις τράπεζες σχεδιάζουν τα μεγάλα deal με διάφορα επενδυτικά φαντ μέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών, αναδιαρθρώσεων, ακόμα και λουκέτων. Και αν όλοι αυτοί είναι με τη μεριά των αρπακτικών και των τραπεζών, το ΚΚΕ είναι στην άλλη πλευρά. Είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, στην πλευρά των πολλών και με το σύνθημα «Κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη». Η επιτυχία του Ηρακλή είναι ο θάνατος των δανειοληπτών για τη ζωή των τραπεζών. Ο θάνατός σου η ζωή μου. Γι' αυτό λέμε ότι δεν μπορούν να συνδυαστούν μαζί και τα δύο, και εξυγίανση κόκκινων δανείων με σκοπό την αναβάθμιση τραπεζών και ανακούφιση υπερχρεωμένων λαϊκών οικοκυριών από την άλλη. Το λέμε καθαρά. Το ΚΚΕ είναι με την προστασία των υπερχρεωμένων λαϊκών οικοκυριών και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για να προστατευθούν αυτά, πρέπει να πληρώσουν οι μέτοχοι των τραπεζών και να πάρθουν μέτρα ανακούφισής τους. Οι προστάσεις του ΚΚΕ είναι οι μόνες ρεαλιστικές από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων. Η απαγόρευση των πληστηριασμών λαϊκής κατοικίας και η διαγραφή των τόκων από δάνεια των παλινοστούντων, τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ χθες, το κούρεμα και η ρύθμιση των χρεών σε τράπεζες, δημόσιο και ταμεία, σε συνδυασμό με άλλα μέτρα που προτείνει το ΚΚΕ για την ενίσχυση του εισοδήματος και την ανακούφιση από τη μεγάλη ακρίβεια, πρόταση νόμου την οποία κατέθεσε στις 28 του Νοέμβρη, είναι διεκδικήσεις αιχμής στον αγώνα εργαζομένων και λαϊκών στρωμάτων, ο μόνος δρόμος για να πάρουν ανάσα, διεκδικώντας να πληρώσει το κεφάλαιο και όχι ο λαός για τα προαπαιτούμενα της επενδυτικής αναβάθμισης και του νέου γύρου στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι προτάσεις νόμου και τροπολογίες που κατατίθενται επανειλημμένα από το ΚΚΕ και επανειλημμένα απορρίπτονται από όλες τις κυβερνήσεις, λιδωρώντας τις μάλιστα με το επιχείρημα ότι δεν αντέχει η οικονομία, την ώρα που οι τραπεζικοί όμιλοι δεν καταβάλουν ούτε σεντς φόρο με την πατέντα του αναβαλλόμενου φόρου, την ώρα που συνεχίζει απροκάλυπτα την εθελοντική φορολογία των εφοπλιστών με 58 διαφορετικές φοροαπαλλαγές, ενώ δεν είδαν και δεν άκουσαν τίποτα για τις offshore, τις τριγωνικές συναλλαγές, τους φορολογικούς παραντήσους, τα σκανδαλώδη προνόμια και το ζεστό κρατικό χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους. Με σύνθημα λοιπόν «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», «Κανένας πληστηριασμός ή κατάσχεση σε βάρος της λαϊκής οικογένειας», το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους να αποτρέψουν τους χιλιάδες πληστηριασμούς που έχει προϋπολογίσει η κυβέρνηση ότι θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Ο συντονισμένος και οργανωμένος αγώνας είναι αναντικατάστατος. Κάθε σπίτι λαϊκής οικογένειας που βγαίνει σε πληστηριασμό πρέπει να γίνεται σπίτι όλη της γειτονιάς, των σωματείων, των μαζικών φορέων κάθε περιοχής. Μόνο έτσι θα κοπεί ο αέρας στα κοράκια και στις κυβερνήσεις. Τα σπίτια του λαού τα σώζει μόνο ο λαός. Γι' αυτό και ο αγώνας πρέπει να κλιμακωθεί. Και γι' αυτό άλλωστε το ΚΚΕ καταψηφίζει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ευχαριστώ πολύ.